Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε από τη Λάρισα η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας ότι η κοινωνία είναι αντιμέτωπη με τα ίδια διέξοδα, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν επιλέξει να πορεύονται στα χνάρια του Αλέξη Τσίπρα σε όλα τα μεγάλα θέματα. Για το μεταναστευτικό προσφυγικό, τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να βάλει τους Ευρωπαίους αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ενώ μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του Κινάλ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας πως έχει υπάρξει αλλαγή 180 μοιρών. Δυστυχώς η χώρα μας, η ελληνική κοινωνία, ακόμα και μετά τις εκλογές, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, είναι αντιμέτωπη ακριβώς με τα ίδια διέξοδα. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν επιλέξει να πορεύονται στα χνάρια του κυρίου Τσίπρα, σε όλα τα μεγάλα θέματα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχουν μια ομερτά για να κρύβουν τις ευθύνες τους, αλλά μια απόλυτη συμφωνία στα μεγάλα κεντρικά θέματα της χώρας. Να ξεκινήσω από την οικονομία. Ο κύριος Μητσοτάκης κρατά τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα για τα δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να είναι καθυλωμένη η ελληνική οικονομία, να είναι ανεμική η ανάπτυξη σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, και αυτό θα το πληρώσουν για άλλη μια φορά οι μεσαίοι, οι μικρομεσαίοι, οι πιο αδύναμοι. Δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικής στα θέματα της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ εν ώψη συνεδρίου, σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό μέσα από το κίνημα αλλαγής. Έχουμε ιστορία, παράδοση, αρχές, είπε, και ένα τεράστιο έργο που αφήσαμε στην ελληνική κοινωνία, αλλά και οράματα για το μέλλον. Διότι το Κινάλ θα είναι αύριο η πραγματική προοδευτική πρόταση για τον τόπο. Σημειώνεται πως η κυρία Γεννηματά παρευρέθηκε στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της βουλευτού του κινήματος αλλαγής Λίτσας Λιακούλη, όπου έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Λάρισα είχε νωρίτερα συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο.